Αυτό θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1087, είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 2, β' κεφάλαιο και γράφειο 1. Σελίδα 1087. Β' κεφάλαιο 1 εδάφιο. Προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον, ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς και εδοκίμασας τους λέγοντας ατ' είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες πλην έχω τι κατά σου διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Εν θυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετενόησον και κάμε τα πρώτα έργα ή δε μη έρχομαι προσέ ταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής αν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο τη μισή στα έργα των Νικολαϊτών τα οποία και εγώ μισώ. Ώστις έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής το οποίο είναι εν μέσω του παροδίσου του Θεού. Αμήν. Εκκλησία της Εφέσου, μια εκκλησία που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ένδοξα με τον Απόστολο Παύλο, όχι πολλά χρόνια πριν, αλλά γύρω στο 55 και τώρα έχουμε που γράφεται από τον Ιωάννη η Αποκάλυψης 95, δηλαδή 40 χρόνια πριν. Αν κάποιος είναι όπως εγώ 65 χρονών, πριν 45 χρόνια ήμουν 25 χρονών. 40 χρόνια πριν. 40 χρόνια πλην ένδοξα. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την Ασία με τεράστια, με θαυμάσια, με μεγαλεία. Όλη η Ασία άκουσε και πίστεψε και δημιουργήθηκε η πανέμορφη Εκκλησία της Εφέσου αλλά και όλες οι εκκλησίες της Ασίας, οι 7 που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και λίγα χρόνια αργότερα από το 54, δηλαδή το 60-62, μετά από 6 χρόνια, γύρω στο 60, έστειλε και μία επιστολή ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, πάρα πολύ όμορφη, επενετική, για μία εκκλησία πραγματικά που δοξαζόταν ο Χριστός. Η εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών, κάθε ένας από αυτούς. Το 96 πολλοί θα ζούσανε από την εκκλησία που πίστεψαν τότε το 55. Πολλοί θα ζούσανε. Πολλοί θα ζούσανε από αυτούς που έλαβαν και διάβασαν την επιστολή του Αποστόλου Παύλου του 60. Πολλοί θα ζούσανε από αυτούς που γνώρισαν τη δόξα του Θεού μέχρι και το 95-96. Είναι μια εκκλησία για την οποία ο Κύριος τώρα λέει ότι έχει πάρα πολύ καλά έργα. Έχει κόπο στο να εκτελεί, να εκπληρώνει τα έργα της πίστης αυτή η Εκκλησία, η αδελφή αυτής της Εκκλησίας. Έχει υπομονή, μπορεί και υπομένει, όμορφη Εκκλησία. Έχει διάκριση, να διακρίνει το κύβδηλο, το ψεύτικο από το αληθινό. Έχει δυνατότητα να δοκιμάζει, γιατί έχει σοφία και σύνεση. Και έχει υποφέρει για το Χριστό, για το έργο του Θεού. Και δεν έχει αποκάμει. Μία εκκλησία θα λέγαμε, αδελφή θα λέγαμε, πιστή θα λέγαμε, άψογη. Δεν μπορείς να τους βρεις ελάττωμα. Πίστη, ελπίδα, υπομονή, αγάπη, διάκριση, δόκιμη αδελφή. Όμως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αδελφή τι βλέπουμε εμείς στον εαυτό μας ή στους άλλους ή τι βλέπουν οι άλλοι σε μας. Είτε αν αυτό που βλέπουμε εμείς στον εαυτό μας ή άλλοι σε μας είναι πολύ κακό ή είναι πολύ καλό, δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι βλέπει ο Χριστός στον καθέναν από εμάς. Γιατί από αυτά που βλέπει ο Χριστός στον κάθε έναν από εμάς εξαρτάται το μέλλον μας.
Και το μέλλον κάποτε δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, γιατί περιμέναμε ότι θα μεγαλώσουμε, θα γεράσουμε, θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει και την τελευταία στιγμή ακόμη θα μετανοούσαμε και θα φεύγαμε. Το μέλλον όμως τώρα είναι αόρατον. Γιατί το τέλος πάντων επλησίασε κάποια στιγμή, ξαφνικά. Καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, λέει ο Χριστός, δηλαδή καθήν ώραν δεν σκέφτεστε τα περί αρπαγής. Θα ακουστεί το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου και θα ακουστεί και η σάλπιγγα του Θεού. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και η ετοιμασία εξαρτάται από αυτά που βλέπει ο Χριστός μες στην καρδιά σου, αδελφέ μου αγαπητέ, και μες στην καρδιά σου, αδελφή μου. Και μες στην καρδιά μου. Εκείνο που βλέπει λοιπόν ο Χριστός μες στην καρδιά του ποιμένα της Εκκλησίας της Εφέσου, από τον οποίο εξαρτώνται και άλλοι άνθρωποι, αυτό που βλέπει στην καρδιά του πατέρα μέσα στην Εκκλησία, από αυτόν εξαρτώνται όλη η οικογένεια, αυτά που βλέπει στη μητέρα εξαρτώνται τα παιδιά, από αυτά που βλέπει στους πρεσβύτερους που επιμελούνται εξαρτώνται οι αδερφοί, από αυτά που βλέπει στους παλιούς αδελφούς που πρέπει να είναι τύπος του ποιμνίου και εξαρτούνται πάρα πολλά πράγματα, από αυτά που βλέπει στους διακόνους και στις οικογένειές τους, στους πρεσβυτέρους και στις οικογένειές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι τύποι του ποιμνίου και εξαρτώνται πολλοί άνθρωποι από αυτούς. Αυτό έχει σημασία. Γιατί δεν είσαι μόνος σου, αν και στη σχέση σου με τον Χριστό είσαι μόνος σου, αλλά δεν είσαι μόνος σου, δίπλα σου έχεις ανθρώπους που μπορείς όπως πρέπει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού να τους ενισχύεις, να τους παρηγορείς και να τους στηρίζεις, ή μπορείς να τους σκανδαλίζεις και να τους γκρεμίζεις. Και είναι γεγραμμένο, τα σκάνδαλα εξάπαντος θα έρθουνε. Αλίμονος αυτούς που θα τα φέρουνε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μια παλαιά αδελφή, μια γυναίκα πρεσβυτέρου, διακόνου να μην είναι τύπος του ποιμνίου, να λένε να μια Αγία γυναίκα του Θεού ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι νέοι τύποι του ποιμνίου, τα παιδιά τύποι του ποιμνίου, ο κάθε ένας από μας τύπος του ποιμνίου και πολύ περισσότερο ο Θεός να φυλάει οι πρεσβύτεροι και ο ποιμένας. Και οι οικογένειές τους, και οι γυναίκες τους, και τα παιδιά τους. Όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όχι όπως θέλει η καρδιά μας, ούτε όπως σκέφτεται η λογική μας. Οι γυναίκες με στολή σεμνή, όχι με μήνυ, με διάφορα φανερά πράγματα, ο Θεός να φυλάει. Με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη. Με αγιασμό, με καθαρότητα, με ευσέβεια. Και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω, αλλά δεν θέλω. Αλλά όλοι ξέρουμε. Μέσα στην Εκκλησία δεν είσαι μόνος σου. Είναι και ο Χριστός που μας βλέπει. Και στον Θεό ανήκει να εφορά επί πάντα στους ανθρώπους και από τη δική μας τη συμπεριφορά και στάση εξαρτάται η εύνοια του Θεού για μας, για τις οικογένειές μας, για όλους αυτούς που επηρεάζουμε. Γιατί στο λαό Ισραήλ ο Θεός είχε πει τότε πολύ σοβαρά πράγματα λέγοντας ότι και για σας και για τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας εγώ θα ενεργήσω ανάλογα με τη δική σας τη συμπεριφορά. Και αυτό δεν είναι μόνο που είναι πολύ σοβαρά γεγονός και γραμμένο, αλλά το βλέπουμε και κάθε μέρα. Βλέπουμε την εύνοια του Θεού έντονη σε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται
και στέκονται και δεν το βλέπουμε αυτό σε άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει όμως ότι κάποια στιγμή όταν θα έρθει μια ταλαιπωρία και δοκιμασία είναι από αμαρτία, όχι. Η δοκιμασία στη ζωή μας έρχεται είτε για παιδεία, που είναι και η κρίση και η διόρθωση, είτε για καρποφορία, όπως ήρθε του Χριστού που μέσα από την ταλαιπωρία του σωθήκαμε εμείς, είτε για το έλεος του Θεού που θέλει να μας φυλάξει από κάτι κακό και μας σταματάει με κάτι δύσκολο, να μας φυλάξει από κάτι χειρότερο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός να κοιτάμε δίπλα μας για να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, λέγοντάς μας ότι αν κρίνετε θα κριθείτε, αν κατακρίνετε θα κατακριθείτε και αν καταδικάσετε θα καταδικαστείτε. Αλλά εκείνο που μας ζητάει ο Θεός είναι να βλέψουμε μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, στη ζωή μας, αν πραγματικά δάσκαλός μας είναι ο Χριστός, αν πραγματικά καθηγητής μας είναι ο Χριστός και αν πραγματικά πατέρας μας είναι ο ουράνιος. Αν πραγματικά για μας ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και αν η πνευματική μας ζωή προσδιορίζεται ευαρέστως προς τον Θεό, στο τι πιστεύουμε, στο τι είμαστε και τέλος στο τι πράττουμε. Τα ξαναλέω για να μην τα ξεχάσουμε, αδερφοί. Τι είσαι? Είσαι παιδί του Θεού στο οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός στον οποίο ευαρεστήθη. Είσαι παιδί του Θεού στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Ποια είναι η πίστη σου? Είναι απόλυτα στερεωμένη στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο τούτο της αληθείας, στο όνομα του Ιησού Χριστού? Και ποιος σε οδηγεί, ποιος σε συμβουλεύει? Σε συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο ή το Πνεύμα του κόσμου? Το Πνεύμα το Άγιο ή το Πνεύμα των ανθρώπων? Το Πνεύμα της δόξης του Θεού ή το Πνεύμα του ονειδισμού του Ιησού Χριστού? Ποιος σε συμβουλεύει? Και αν θέλεις να δεις πραγματικά ποιος ή ποια είσαι, αν θέλεις να δεις ποιος σε διδάσκει και ποιος σε καθοδηγεί, στάσου πρώτα μπροστά στον καθρέφτη σου και κοιτάξου αν έχεις πολύχρωμα πράγματα απάνω σου και όχι ευσέβεια. Στάσου μπροστά στο Λόγο του Θεού και κοίταξε την καρδιά σου, αν είναι καθαρισμένη και δεν είναι γεμάτη με πίκρες ακόμη και κακίες, και κοίταξε και το πνεύμα σου αν είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, και θα καταλάβεις πάρα πολύ καλά ποιος είσαι, ποιος σε διδάσκει και ποιος σε οδηγεί. Γι' αυτό μας προσκαλεί και προσκαλεί την Εκκλησία της Εφέσου. Ενώ έχεις τόσα καλά σε έργα, σε υπομονή, σε διάκριση, σε πίστη, σε κόπο, σε θυσία, υπάρχει κάτι τόσο δα μικρό, το οποίο όμως, όπως είναι γεγραμμένο, λίγη ζύμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Τόσο δα μικρό. Δεν μ' αγαπάς όπως μ' αγαπούσες. Τα έργα σου δεν έχουν τα ίδια κίνητρα τώρα που είχαν τότε. Τα κίνητρα τότε των έργων σου ήταν η αγάπη. Τώρα τα κίνητρα των έργων σου είναι διαφορετικά. Ίσως είναι η επίδειξη, ίσως είναι η υποχρέωση, ίσως είναι η συνήθεια, αλλά δεν είναι η αγάπη. Ο Θεός θέλει την αποκλειστική αγάπη. Μια μοναδική αποκλειστική αγάπη, που δεν μπορώ να σας την περιγράψω, αλλά μπορώ να σας πω να τη ζητήσουμε. Δεν μπορώ να σας πω πως είναι αυτή η αγάπη που λέει η Γραφή, η αγάπη του Χριστού ξεπερνάει κάθε νου.
Δεν ξέρω τι σημαίνει να αγαπήσεις τον Χριστό με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Δεν ξέρω τι σημαίνει να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγαπάει. Δεν ξέρω τι σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίον σου, τον εαυτό σου. Μπορώ να φανταστώ, αλλά δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πείρα. Αλλά ένα μπορώ να σας πω, ότι αυτός που μας προτρέπει και μας διατάζει, ξέρει, έχει πείρα και μπορεί να μας το χαρίσει. Μόνο αν μετανοήσουμε. Μόνο αν πούμε, Κύριε, είμαι ελλιπής, σε πολλά πτέω. Δεν είμαι, κάνε με. Δεν μπορώ, βόηθα με. Μπορεί να θέλω, αλλά δώσε μου πιο μεγάλη θέληση. Βόηθα με να είμαι παιδί σου στο οποίο ευαρέστησε. Να είμαι δούλος σου τον οποίο διδάσκεις. Και να είμαι και άνθρωπός σου τον οποίο οδηγείς. Γιατί αυτό το μικρό, όταν λιγοστεύει η αγάπη, αυτό το μικρό όταν αυξάνει η έλλειψη της αγάπης, τότε θα οδηγήσει να αναγκάσουμε το Θεό να μετακινήσει τη λιχνία μας. Δεν ξέρω να σας το πω τι σημαίνει αυτό, αλλά θα είναι φοβερό να σου πάρει ο Θεός αυτό που σου έχει δώσει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να σου πάρει από αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει. Αλλά θα είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι έχεις, αλλά ξέρω ότι ό,τι έχεις το Θεός, ό,τι καλό έχεις το έχει δώσει ο Χριστός. Θα είναι φοβερό να σου πάρει ο Χριστός το αγαθό που σου έχει δώσει. Και μην το θεωρείτε, αδελφοί, ότι αυτό θα συμβεί στους άλλους αλλά όχι σε μένα. Γιατί αν είναι γραμμένο ότι η κρίση θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού, και κάθε ένας από εμάς είναι οίκος του Θεού του ζώντος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, ναός του Θεού. Και επειδή πολλά δεν ξέρω, σας είπα, και έχω δίκιο, και επειδή και ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού ξέρει ότι δεν ξέρουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει να αγαπήσω τον Θεό, να αγαπήσω τον αδελφό μου, να αγαπήσω τον πλησίον μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει να είμαι παιδί του Θεού ευάρεστο, να με διδάσκει ο Χριστός, να με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ένα ξέρω, θέλω, και μπορεί ο Θεός να μου το δώσει. Γι' αυτό και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, δια τούτο κι εγώ δεν πάβομαι να ευχαριστώ το Θεό για όλους εσάς, ενθυμούμενος πάντοτε καθέναν από εσάς τις προσευχές μας, είπε τότε ο Παύλος στη σελίδα 1033 προς την εκκλησία της Εφέσου, το 60 μετά Χριστό, 35 χρόνια πριν της πει «Έχω τι κατά σου», γι' αυτό μετανόησε, για να μην κινήσω τη λιχνία σου. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 17, «Προσεύχομαι για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Πατήρ της δόξης πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως», για να μάθετε. «Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε προσεύχομαι στο Θεό», και τώρα προσεύχεται ο Χριστός για σένα και για μένα, «να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να γνωρίσουμε, για να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς μας στο να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεώς μας. Έχεις καταλάβει γιατί σε κάλεσε, για να σε κάνει βασιλέα εις τους αιώνες των αιώνων, για να βασιλεύεις εις τους αιώνες των αιώνων, για να είσαι όμοιος με τον Θεό, για να κατοικείς αιώνια στη δόξα του Θεού. Δεν το έχεις καταλάβει ούτε εγώ. Φώτισε μας, Κύριε, να καταλάβουμε την ελπίδα της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε πού μας έχεις προσκαλέσει.
Δεν μας έχει προσκαλέσει να έρθουμε στην εκκλησία να κάτσουμε μια-δυο ώρες, να φάμε μαζί, να νηστέψουμε μαζί και να προσευχηθούμε. Μας έχει καλέσει να είμαστε αιώνια μαζί Του, στη δόξα Του, όμοιοι με Αυτόν. Να βασιλεύουμε σε αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ, σερουφίμ, σε όλες τις δυνάμεις του ουρανού. Δώσε μας να καταλάβουμε, Κύριε, την ελπίδα της προσκλήσεώς μας. Να καταλάβουμε ποιο είναι το προσκλητήριο, ποιο είναι αυτό το μέλλον που έχει προσδιορίσει για μας, εάν εμείς μετανοήσουμε, επιστρέψουμε και κάνουμε τα πρώτα έργα. Αν εμείς μετανοήσουμε και εξητήσουμε από το Θεό να μας βοηθήσει να είμαστε όπως ακριβώς μας θέλει ο Θεός. Να γυμναζόμεθα στην ευσέβεια. Δεύτερον, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι στο Θεό να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβετε ποιος είναι ο πλούτος της δόξης και της κληρονομίας του Θεού στους Αγίους Του. Εγώ ξέρω από τον πατέρα μου τι κληρονόμησα. Εγώ ξέρω ανθρώπους που κληρονόμησαν πάρα πολλά από τους γονείς τους. Ο Θεός όμως θέλει να ξέρουμε από τον Πατέρα μας τον ουράνιο τι, ποια θα είναι η κληρονομιά μας. Τι θα κληρονομήσουμε? Το πλούτο της δόξης, της κληρονομίας αυτού, αλλά στους Αγίους. Μόνο στους Αγίους. Στους ξεχωρισμένους. Σε αυτούς που δεν αγαπάνε τον κόσμο, ούτε τα του κόσμου. Και τρίτον, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού σε εμάς τους πιστεύοντας? Το υπερβάλλον μέγεθος του Θεού προς εμάς που το πιστεύουμε. Μάλιστα κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Με ποια δύναμη εργάζεται στη ζωή σου ο Θεός? Δεν μπορείς να αποφύγεις τον κόσμο, του κόσμου, το διάβολο, το σατανά είναι ισχυρός. Μόνο δια της δυνάμεως του Θεού σήμερα είμαστε στην Εκκλησία. Μόνο με την παντοδυναμία, με το κράτος της ισχύως αυτού. Και είναι αυτό το οποίο, με το οποίο ενήργησε ο Θεός και ανέστησε τον Χριστό εκ των νεκρών, και αυτό με τον οποίο εκάθισε τον Χριστό εκ δεξιών του Πατρός. Με αυτό τη δύναμη ο Θεός μας έσωσε, μας αναγέννησε, μας διατηρεί και θα μας φτάσει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν ξέρω. Σωστά δεν ξέρεις. Τι να ξέρουμε, αδερφοί, με αυτό το μυαλουδάκι μας? Τι να καταλάβουμε με τα μάτια αυτά, με τα αυτιά, με την καρδιά? Τι να καταλάβουμε? Την ένδοξη βασιλεία των ουρανών, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού με το οποίο εργάζεται στη ζωή μας? Τι να καταλάβουμε? Γι' αυτό, αδερφοί, ας πάρουμε τα μάτια μας από δίπλα και ζητήσουμε την ένωσή μας με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Να είναι ο δάσκαλός μας, να είναι ο καθηγητής μας και να είναι ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Αμήν.